Εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα σας και τον αναδεικνύουμε, αν θέλετε, και με πρωτοσέλιδο σήμερα στο Ριζοσπάστη. Γιατί το θέμα της δημόσιας υγείας δεν είναι μόνο θέμα των γιατρών, των νοσηλευτικών, συνολικά των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Είναι θέμα του ίδιου του λαού. Ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί για δημόσια δωρεάν υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το δικαιούται. Πληρώνει φόρους, πληρώνει συνδρομές, πληρώνει ασφαλιστικά. Και ξέρετε, δεν είναι σήμερα μόνο η ακρίβεια που στην κυριολεξία καίει όλα τα λαϊκά νοικοκυριά. Δεν είναι τα υψηλά τιμολόγια στην ενέργεια που φοβόμαστε να ανοίξουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αλλά είναι και τα δημόσια νοσοκομεία τα οποία υποστελεχώνονται και με μορφές ιδιωτικοποιούνται και έρχονται ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις να μην λειτουργούν φαρμακεία όπως του ΜΕΤΑΞΑ. Γιατί λείπουν εργαζόμενοι που έπρεπε να προσλάβουν εδώ και χρόνια. Και το λέω γιατί όλα αυτά αναδεικνύουν τη βαρβαρότητα αυτού του καπιταλιστικού συστήματος που σαπίζει στην κυριολεξία. Βρωμάει, χαρίζουν δισεκατομμύρια στους εφοπλιστές, στους επιχειρηματίες. Το Ταμείο Ανάκαμψης το ξεκοκαλίζουνε, αλλά τα νοσοκομεία τα υποστελεχώνουνε. Γι' αυτό ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι την τελική δικαίωση. Δεν υποχωρούμε μέχρι εξασφάλιση δημόσια δωρεά ιατρευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Καλή δύναμη! Η χρονιά αυτή